Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του ΠΑΟ ΡΟΥΦ, Γιάννη Σιλεβίστα. Γιάννη, συγχαρητήρια για την νίκη. Πλέον πήρατε τον ντέρμπι με τα Σούρμενα. Η Λιούπολη έχασε. Πλέον είστε πάρα πολύ κοντά στο στόχο σας, που είναι η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, νομίζω ότι το αποτέλεσμα της Λιούπολης δεν μας απασχολεί. Παίζαμε με τα Σούρμενα, μια ομάδα που είχε 9 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, να φάει γκολ, που ήταν αίτητη από τον πρώτο γύρο. Που πραγματικά είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα ντέρμπι. Τα Σούρμενα νομίζω ήρθανε μόνο για την νίκη, με σκοπό να μειώσουν τη διαφορά. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί, δουλέψαμε όλη τη βδομάδα. Ξέραμε δυνατά, αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Νομίζω αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 10 λεπτά που μπήκαμε κάπως νευρικά με ένα δικαιολόγητο άγχος, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχαμε την υπεροχή, παίξαμε έξυπνα και παίξαμε για να πάρουμε τους 3 πόντους. Αυτό που μας ενδιέφερε πάρα πολύ ήταν να πάρουμε τους 3 πόντους. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Πρώτον, γιατί το διάστημα που είμαι εγώ εδώ στην ομάδα δουλεύουμε πάρα πολύ. Μέρα με τη μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά δεν θα σταματήσουμε. Για μας το πρωτάθλημα ακόμα έχει δρόμο. Θέλει συνέχεια. Ωραία ατμόσφαιρα, γεμάτο γήπεδο και από τις δύο ομάδες φιλάθλους. Πρέπει να είστε ικανοποιημένος. Το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, δηλαδή πρέπει να έρχεται ο κόσμος να παρακολουθεί αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Δημιουργεί άλλη ατμόσφαιρα και είναι ένα υπέροχο συνέστημα. Μακάρι σε όλα τα παιχνίδια να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο κόσμος του ΠΑΟ ΡΟΥΦ. Ήμουν ξανά σε αυτή την ομάδα. Είναι τεράστια χαρά για μας που φεύγουν με χαμόγελο. Τους θέλουμε και στο υπόλοιπο πρωτάθλημα μαζί μας. Σημαντικό να καταλάβουμε ότι το πρωτάθλημα δεν τελείωσε. Ναι, μεν από ό,τι λέτε, από τη στιγμή που είχα σε Λιούπολη έχουμε μια διαφορά. Όμως δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι, μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια και πάλι για να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.